δουλειάς, ναι. Όπου τη μία ώρα μου έκαναν μακιγιάζ, μαλλιά, μασάζ. Okay. Σε δραχμές. Ήταν φάπαξ το ποσό, γιατί ήταν κατευθείαν καμπάνια. Ήταν 20 εκατομμύρια δραχμές. Πω, πω, τότε έπαιρνες και διαμέρισμα σχεδόν. Αχ, αυτό. Ωραία, αυτά τα χρόνια. Ωραίες εποχές. Μη λες, έπαιρνες διαμέρισμα, γιατί το σπίτι μου εγώ το πήρα προκρίσεως. Σωστό. Κανονικά. Έχεις δίκιο. Να σε ρωτήσω κάτι. Ποια γίνονται τέτοιες δουλειές καλοπληρωμένες στο εξωτερικό? Για την Ελλάδα είμαι σίγουρη ότι τα budget έχουν πέσει πάρα πολύ. Και στο εξωτερικό έχουν πέσει, αλλά οι μεγάλες δουλειές, οι μεγάλοι οίκοι βαστάνε πολύ δυνατά. Okay. Βλέπεις καθόλου Next Top Model? Η αλήθεια είναι ότι εργάζομαι πάρα πολύ, οπότε με αφορμή την ιδιότητά μου και Το έχεις δει λίγο απλά για να ξέρεις τι γίνεται. Παίρνω ματιές φυσικά και μου λένε και όλες ακόμη περισσότερο. Έγινε αυτό! Ναι. Το άκουσες, μα είναι δυνατόν, τι της είπε, ξέρω εγώ τι έκανε. Τα κορίτσια τα έχεις παρατηρήσει, θεωρείς ότι να τα βλέπουμε και στο πλάνο, μπορείς να τα δεις εδώ. Είναι κορίτσια που μπορούν να σταθούν στο χώρο της μόδας, έχεις ξεχωρίσει κάποια που σου αρέσει? Ας αυτό δεν μπορώ να πάρω θέση, διότι πραγματικά το πώς μοιάζει η φυσική ομορφιά, στο η τεχνική. Στο πώς αποτυπώνεται, έχεις είναι δίκιο, πολλά ζητούμενα και πραγματικά έχουν αλλάξει οι όροι και το λέω κάθε φορά με κάθε ευκαιρία. Για διάφορα κορίτσια ή μαμάδες που μου λένε η κόρη μου θα μπορούσε να ήταν μοντέλο. Ναι, η κόρη σας είναι πανέμορφη, αλλά το modeling είναι ένα τεχνικό επάγγελμα. Δεν είναι θέμα μόνο αντικειμενικής ομορφιάς. Να ακούς δηλαδή τις οδηγίες, εστίσου έτσι, κάνε αυτό το concept. Όχι, όσον αφορά μιλάω για γωνίες, τεχνικά χαρακτηριστικά, όχι, ούτε καν δεν μπήκα για το θέμα πώς η ίδια θα ανταποκριθεί στα ζητούμενα. Μάλιστα. Κάποιες κοπέλες μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν πλαστική επέμβαση για να αποκτήσουν αυτές τις γωνίες ή τα τέλεια χείλη, την τέλεια μύτη. Καλά, αυτό δεν είναι ένα νέο το οποίο ξαφνικά πέσαμε από τα σύννεφα για την πλαστική χειρουργία και δεν ξέρω από πότε έγινε η πρώτη, αλλά νομίζω πριν γεννηθούμε κιόλας. Όχι, αλλά συγκεκριμένα στην κριτική επιτροπή του Next Top Model ήταν πολύ αυστηρή σε αυτό. Α, έχει πειράξει τη μύτη σου, δεν σε θέλουμε. Α, έχει πειράξει το στήθος σου, δεν σε θέλουμε. Θέλεις τη γνώμη μου. Ναι.